Γιατί η Ανδρομάχη μας παραχώρησε μια συνέντευξη, συγκεκριμένα να μίλησε με τον Αντώνη Λαγουδάκη. Ρωτήθηκε για την σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη, θα δούμε τι απάντησε η ίδια. Συγγνώμη, είχε και γενέθλια χθες, αν δεν κάνω λάθος, να της πούμε χρόνια πολλά. Να της πούμε χρόνια πολλά, βεβαίως, και έχουμε και νέο. Το κορίτσι μας. Κούκλα. Βεβαίως, έχουμε και νέο ρεπορτάζ. Θα επανέλθω μετά το τέλος του βίντεο να σου πω τι έγινε στο πάρτι των γενεθλίων. Εντάξει. Για να ακούσουμε τι είπε η Ανδρομάχη. Πάμε να δούμε τι είπε η Ανδρομάχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στο Πάμε Δανάη. Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαστε στα γυρίσματα του νέου σου βίντεο κλιπ. Το οποίο... Λέγεται. Τραγούδι τα καλύτερα. Το καινούργιο σου τραγούδι θα βγει στα γενεθλιά σου. Θα βγει στα γενεθλιά μου. Αυτό άλλωστε γιορτάζουμε και στο βίντεο κλιπ. Τα γενεθλιά μου. Οπότε στις 12 Οκτώβρη συντονιστείτε, κυκλοφορεί το «Τα καλύτερα», μοιράζουμε ευχούλες και θα κυκλοφορήσει από την Panic Records. Αλλά επαγγελματικά σχέδια. Αυτή τη στιγμή είμαι στο πλάι του Νίκου Οικονομόπουλου, στην Πύλη Αξιού, στη Θεσσαλονίκη. Σου έχει συμβεί κάποιο περιστατικό σε live? Κοίταξε, το σύνηθες είναι να σου πετάνε λουλούδια στο πρόσωπο, αλλά έντονα, ή να παίρνουν ένα συγκεκριμένο και να σου πετάνε στο μάτι, ας πούμε. Είναι κάποιο πράγμα που είναι έτσι πολύ άβολα, γιατί μία-δύο, okay, είναι λογικό να τύχει. Όταν βλέπεις ότι όλος παίρνει φόρα και αρχίζει και περνάει και καλά και γελάει. Εντάξει, δηλαδή, αδερφέ μου, τι πρόβλημα υπάρχει. Δεν το καταλαβαίνω. Τα σχόλια και τις κριτικές πώς τα αντιμετωπίζεις? Δεν με επηρεάζει αρνητικά αν αυτό ρωτάς. Τότε με τη Eurovision γενικά έλεγαν διάφορα περί τουπέ και χαρακτήρα και ότι είμαι ξινή και... Εντάξει, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο σοβαρό και δεν χαζογελάει όλη την ώρα, μπορεί να θεωρήσει ότι είναι ξινός. Με την πρώτη ματιά τρελαθήκαμε. Η πιο ακραία εκδήλωση θαυμασμού που έχεις βιώσει? Προτάσεις γάμων γενικά δέχομαι αρκετά. Μου κάνουν έτσι, ας πούμε, δαχτυλίδια και τέτοια. Την ώρα που τραγουδάς? Ναι, ναι. Είναι τέλειο. Παιδιά, δεν με δίνουν ακόμα οι γονείς μου. Παραπονάκι μου, το ξέρεις, αγαπώ. Ονειρική συνεργασία? Αχ, με τον Γιάννη Χαρούλη. Ναι. Ναι. Τον τελευταίο καιρό έχει γίνει και ένας ντόρος για το αν είσαι σε μία σχέση με έναν άλλο τραγουδιστή, με τον Γιώργο Λιβάνη. Ναι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Τίποτα. Επειδή ο ίδιος δεν το αρνείται, αλλά δεν το διαψεύδει κιόλας. Ναι, δεν είναι... γενικά δεν είναι του στυλ μου να σχολιάζω καθόλου τα προσωπικά μου. Οπότε δεν θα σου πω κι εγώ κάτι συγκεκριμένο γι' αυτό. Παραπονάκι μου, μαζί κάνουμε θαύματα. Βλέπω ότι ο Αντώνης, ο κύριος Λαγουδάκης... Κύριος Λαγουδάκης, ακούω. Την έκανε την ερώτηση. Επίμαχη, έτσι. Εισήλθε σε προσωπικά ζητήματα. Έπρεπε να γίνει αυτή η ερώτηση. Και η απάντηση που έδωσε επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Άλεξ Πρίφτη, πανηγυρικά. Τι γίνεται τελικά, είναι μαζί αυτοί οι δύο οι άνθρωποι? Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι μαζί. Θέλω να σας πω ότι χτες η Ανδρομάχη, όπως είπαμε και πριν, είχε γενέθλια. Ναι. Μαζεύτηκαν λοιπόν φίλοι και γνωστοί σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Έκαναν ένα πάρτι. Ακούς, Δανάη? Έκανα... Βέβαια, εγώ τα είδα όλα σε story, δεν θα πω πιανού. Ωραία, δες λοιπόν και το story του Γιώργου Λιβάνη, νομίζω είναι μαζί στο αυτοκίνητο. Αγάπης μου! Λοιπόν, είναι μαζί και πολύ ερωτευμένοι. Εντάξει, θα μπορούσαν κάτι. Δύο φίλοι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν. Και από τις δηλώσεις της, αυτό εγώ κατάλαβα. Δηλαδή, απλά δεν ήθελα να το πει ευθέως. Είναι ξεκάθαρο νομίζω. Εμένα μου αρέσουν και να σας πω κάτι. Την Ανδρομάχη δεν την ξέρω. Δηλαδή, νομίζω μια φορά έχουμε πει χάρηκα. Το Γιώργο, επειδή τυχαίνει να τον ξέρω λίγο καλύτερα και ανήκουμε και στον ίδιο Δήμο, μην τα ξαναλέω. Είναι ένα υπέροχο, γλυκύτατο και καλό παιδί και με υπέροχη οικογένεια. Πάντως... Οπότε. Μακάρι να είναι καλά. Όπως βλέπουμε από το βίντεο, έχει βγάλει γλώσσα η Ανδρομάχη.
Να σου πω κάτι. Πάντως την ώρα που μιλούσε η Ανδρομάχη, εγώ σε είδα, είχε ένα περίεργο ύφος. Όχι, προσπαθούσα να καταλάβω τι συμβαίνει με αυτά τα δύο παιδιά. Γιατί εντάξει, μπορεί να υπάρχει και μια τρυφερή φιλία, ας πούμε, και εμείς δεν το έχουμε παρεξηγήσει. Τρυφερή φιλία, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι ζευγάρι, παιδιά, είναι ζευγάρι και νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί και την επόμενη Κυριακή ενδεχομένως. Ο Γιώργος Λιβάνης κάνει πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο. Εγώ πιστεύω θα εμφανιστεί η Ανδρομάχη. Και θα τη κάνει πρόταση. Καλά, και όποιο εμφανιστεί, δηλαδή αν πάω κι εγώ, είμαι κι εγώ σε σχέση με τον Γιώργο Λιβάνη. Όχι, φυσικά. Απλά όταν υπάρχει όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, νομίζω δίνει τροφή και για τα δημοσιεύματα και για δηλώσεις. Έχεις δίκιο, Αλέξη. Μίχα, είμαι μαζί σου και σε υπερασπίζομαι. Πολύ σωστά. Θα διαφωνώ πάντα με τον Αλέξη Μίχα, ό,τι αν λέει. Εγώ στα δικά σου, Δανάη μου, και στα δικά σου. Θα το δούμε λοιπόν αυτό την άλλη Κυριακή. Εγώ μάλλον επειδή δεν τραγουδάω, προτάσεις γάμου δεν έρχονται. Θα έρθουν λοιπόν.